Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος! Ζήτω το ελληνικό σύνταγμα με τον διαδικό Θεό! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ξεροφύγαμε λίγο από το χρόνο μας και γι' αυτό ζητούμε συγγνώμη, λίγο ξεφύγαμε. Ακούστηκαν όμως πάρα πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα. Θα ήθελα λοιπόν να πλησιάσετε και οι τελευταίοι πιο κοντά και να κλείσουμε σήμερα, να σας ρωτήσουμε αν θέλετε να κάνουμε πορεία μέχρι τη Βουλή. Ωραία. Θα γίνει πορεία, θα γίνει μια προσευχή εδώ, θα πούμε την υπερμάχο και τον εθνικό ύμνο και μετά από τη Βουλή θα αποχωρήσουμε. Νομίζω ότι άκουσαν πολύ, πήραν το μάθημά τους, ήταν και αρκετοί πολιτικοί, κάποιοι τους είδαν και έφυγαν άπρα γιατί ήταν να πάρουν ψήφους. Ήταν όμως ότι δεν τους έπαιρνε και έφυγαν. Ο Χριστός δεν δίνει ψήφους. Ο Χριστός δίνει μόνο τη σωτηρία της ψυχής. Καλύτερα η προσευχή να γίνει στην Βουλή. Θα κάνουμε λοιπόν την προσευχή όπως μου είπε κάποιος Κύριος. Θα κάνουμε την προσευχή στο τέλος της πορείας. Θα πούμε τώρα, πλησιάστε όλοι σας παρακαλώ, να πούμε τον εθνικό ύμνο και να ψάλουμε την υπερμάχου. Σήμερα άλλωστε είναι και του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου με το παλαιό ημερολόγιο. Να τα πούμε και στη Βουλή. Ναι. Και στη Βουλή. Να τα πούμε και εδώ όμως που έχουμε μικροφωνική. Λοιπόν, να πλησιάσουν εδώ και οι ιερείς όσοι είναι ιερείς. Μέγα το όνομα της Αγίας και ομοσίου και αδιαιρέτητριά μας, λουγέντα σε ευρωπαϊκές συναγωγές και μασονικές αέρες. Να σας πω κάτι που λησμονήσαμε να πούμε. Ξέρετε πως επενδύθηκε η προμετωπίδα του Συντάγματος και ποιος συνετέλεσε σε αυτή. Έχετε ακούσει για τον Τουρκοφάδο τον Νικηταρά. Λοιπόν, όταν ήταν να ψηφιστεί το πρώτο Σύνταγμα, όλοι οι μασόνοι, όλοι οι παίκτονες είχαν πιάσει τότε τους υπευθύνους της Ελληνικής Βουλής, τους δημογέροντες. Το έμαθε λοιπόν ο Νικηταράς, ζώστηκε τα άρματά του και πήγε στη συνέλευση. Όταν τον είδαν έτσι δεν κατάλαβαν γιατί πήγε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της προφορίας έβαζε τα κουμπούρια του και ρωτούσε τον κάθε δημογέροντα θα ψηφίσει στην προμετωπίδα, ναι ή όχι. Και έτσι πέρασε η προμετωπίδα του Συντάγματος και την Αγία Τριάδα. Έτσι σήμερα κάτι τέτοιο χρειάζεται για να μην φύγει από αυτούς. Και το ξέρετε. Ξέρετε την νίκη του Νικηταρά. Πέθανε ο Ζητιάνος στην Ευαγγελίστρια, στον Πειραιά. Ο Ζητιάνος, αλλά ήταν αξιοπρεπής και είχε καταγραφεί Άγιος. Ας είναι αιωνία του Νίμη. Οι μασόνοι σήμερα και όλοι αυτοί οι τέκτονες, ξέρετε, δεν έχουν βάλει ούτε ένα άγαλμα του Νικηταρά. Μόνο κάποιους ρόφους έχουν ονομάσει. Τον σκιάζονται μέχρι σήμερα. Σκιάζονται την Αγία Τριάδα μας. Αυτό δεν το ξέρετε. Απέναντος! Θα ακούμε τον Χριστός Ανέστη που τελειώνει σε τέσσερις μέρες. Λοιπόν όλοι μαζί να ακουστούμε στον ουρανό. Χριστός Joy, praise,
παιδιά. Λοιπόν, σιγά σιγά, ειρηνικά, χωρίς να φωνάσουμε για τίποτα, με κανένα θέαμα σύνθημα, θα κάνουμε πορεία προς την Βουλή των ελληνοφώνων, αλλά όχι ελληνοφρόνων. Σιγά σιγά από εκεί κατεβαίνουν πρώτα οι πρώτοι και πηγαίνουν μπροστά. Μπροστά θα πάνε οι σημαίες. Όσοι είναι σημειοφόροι μπροστά. Να ηγείστε εσείς, εσείς να ηγείστε. Μισό λεφτάκι. Δεν είπαμε την προσευχή της Παναγίας που πάντα ήταν μπροστά της και βοηθός στρατηγός. Ευαγγέλιο λέει είναι πάντες εν όσιμ. Αυτό πετύχαμε σήμερα με τις ευλογίες του ουρανού. Τροπή, έναν ιερέα δεν αφήσατε να μιλήσει. Δεν αφήσατε να μιλήσει ένας ιερέας. Τροπή σας. Ένας ιερέας δεν μιλήσε. Καλά να μιλήσω. Καλά. Μην παραλάβετε τις ηλεκτρονικές βιομετρικές ταυτότητες. Έχουνε το 666. Ταυτοποιήστε με αυτό και θα πάτε στην κόλαση. Αντισταθείτε στα σχέδια των Εβραίων Ζιωνιστών. Διώχτε πίσω το όρκα. Διώχτε πίσω το αφημί. Διώχτε πίσω τις ηλεκτρονικές κάρτες τραπέζης. Οι Εβραίοι Ζιωνιστές σας θέλουνε δούλους στην κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου. Ελάτε να κάνουμε αγώνα εναντίον τους. Ζει Κύριος ο Θεός. Όχι τέρμενο στην Ελλάδα. Όχι στις ηλεκτρονικές βιομετρικές ταυτότητες. Ζήτω η Ορθοδοξία. Όλοι τώρα στην πορεία μπροστά το ράσο. Субтитры
Thank you.
Το διαδίκτυο θα το βάλω. Γεια χαρά σου, Μανιάτη. Όχι. Θα τα δείξει στο διαδίκτυο. Ε? Στο ίντερνετ. Α, Thank you.
Rodrigo de Calistín,
Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. 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 Ο Τσίπρας, ο Καμίνης θέλουνε τζάμια. Οι Μασόνοι, οι Εβραίοι, οι Ιωαννίτες. Έξω οι Μασόνοι απ' τη Βουλή. Έξω οι Μασόνοι απ' τη Βουλή. Έξω οι Μασόνοι απ' τη Βουλή. Τσεκούρι και φωτιά στα μασόνικα σκυλά. Τσεκούρι και φωτιά στα μασόνικα σκυλά. Έξω! Είναι εδώ, είναι ένα δέντρο που πέρασε στην Αθήνα, Αθανάση, για να μπορέσει να δώσει καταστροφή.